Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί θα μεταδοθεί σε επανάληψη. Από το Άγιον Όρος στον ουρανό. Προετοίμασε ένα αφιέρωμα η Ιερά Μονή Σουνδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος. Ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού γέροντα Γεωργίου. Σε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα, θα ακούσουμε κι εμείς τώρα το κείμενο αφιέρωμα αυτό που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου αφιερώματος που έγινε στο Αγρίνιο την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστιανικής Ενώσεως του Αγρίνιου. Ας ακούσουμε λοιπόν το αφιέρωμα από το Άγιον Όρος στον ουρανό στον μακαριστό γέροντα Γεώργιο Καψάνη. Γέρον Μωυσής Αγιορείτης, πατήρ Γεώργιος Γρηγοριάτης, του Άθωνα τα Κρίνα, μεσίτες εις των ουρανών. Τον έναν είπαν ποιητή, πολλοί τον αγαπούσαν και γιατρεύαν τα λόγια του, του πόνου τις οδύνες. Τον άλλον λέγανε σοφό, τη γνώμη του ζητούσαν, μόλις σκοτάδι κάλυπτε του ήλιου τις ακτίνες. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Νικολάου. Ο αείμνηστος προηγούμενος αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο οποίος ξημερώματα της 58ης Ιουνίου του 2014 αναπαύθηκε εκ των κόπων του και πορεύθη στην χώρα των ζώντων, ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία και πολυσήμαντη προσωπικότητα του αγιορείτικου μοναχισμού και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προερχόμενος από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκατέλειψε τα πάντα και αφιερώθηκε στην Εκκλησία, στην οποία εθεράπευσε την επιστήμη της θεολογίας και την επιστήμη του μονήρους βίου, γενόμενος καθηγητής του μοναχισμού και μέγας διδάσκαλος της Ορθοδοξίας. Κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνου εν το κόσμο διακονίας του και της των 40 ετών στην Ιερά Μονή Νοσίου Γρηγορίου Ηγουμενίας του, δόξασε το όνομα του Θεού και πολλούς οδήγησε εις των δρόμων της εν Χριστώ ζωής, αναδειχθείς πατήρ πατέρων, επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, μοναχών, μοναζουσών, καθηγητών, στρατιωτικών, πολιτικών, ανθρώπων κάθε μορφώσεως, τάξεως και ηλικίας, ον ουκέστην αριθμός. Γεννήθηκε στο παλαιό φάληρο των Αθηνών, από γονείς ανωτάτης μορφώσεως και χριστιανικής παιδείας. Ο πατέρας του ήλκε την καταγωγή του από τα Κύθυρα και η μητέρα του από την Άξο.
Από την εφηβική του ηλικία γνώρισε τον αείμνηστο Μητροπολίτη πρώην Λίμνου και εκκλησιαστικό ιστορικό της νεοτέρας Ελλάδος, Βασίλειο Ατέση, του οποίου η αγάπη προς την επιστήμη και το ένθεο παράδειγμα πολύ τον ενέπνευσε, ώστε να ακολουθήσει τον δρόμο της θεολογίας. Μετά τη Θεολογική Σχολή Αθηνών, μετέβη στο εξωτερικό για ευρύτερες σπουδές στον τομέα της ποιμαντικής. Με την επιστροφή του στην Αθήνα διορίστηκε βοηθός και συνεργάτης στην ένδρα της ποιμαντικής και του κανονικού δικαίου, υπό τον κανονολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Μουρατίδη, πλησίον του οποίου συνέγραψε τη διατριβή του με θέμα «Η ποιμαντική των φυλακισμένων». Στη Θεολογική Σχολή, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης ήταν ο πρώτος που προώθησε τους φοιτητές στην βιωματική ορθόδοξη πατερική θεολογία, με ευκαιρίες πνευματικής και λατρευτικής ζωής και άλλες εκδηλώσεις που ενίσχυαν το φρόνημα για πνευματικό αγώνα και εξάσκηση των αρετών. Οι μύστες της θεολογίας καθηγητές προσέφεραν γνώσεις. Ο δε πατήρ Γεώργιος Καψάνης, λαϊκός τότε, προσέφερε λειτουργικές και εκκλησιαστικές εμπειρίες για τις οποίες όλοι εμείς οι φοιτητές των ετών 1968 έως 1972 του ήμεθα ευγνώμονες. Παράλληλα με την ενασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο ίδρυσε το Ίδρυμα Παντοκράτορ στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο επεδόθη με ζήλο στην οργάνωση ομιλιών, κύκλων νέων, επιστημονικών εσπερίδων και άλλων πνευματικών εκδηλώσεων. Το 1972, στο προσκλητήριο του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερονύμου του Πρώτου προς τους θεολόγους και επιστήμονες, να στελεχώσουν τις τάξεις του Ιερού Κλήρου, μεταξύ των πρώτων ανταποκρίθηκε ο φιλομόναχος και ευσεβής διδάκτορ της θεολογίας, κύριος Γεώργιος Καψάνης. Στην Ιερά Μονή πεντέλησε κάρι μοναχός από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και εν συνεχεία την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών χειροτονήθηκε διάκονος πάλι από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και πρεσβύτερος το Σάββατο του Λαζάρου στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου από τον Επίσκοπο Ευρύπου Βασίλειο, σημερινό τιτουλάριο Μητροπολίτη Ευρύπου. Με την παρουσία του ιερομονάχου πατρός Γεωργίου και την στήριξη του ρέκτου ηγουμένου πατρός Θεοκλήτου Φεφέ, η Ιερά Μονή Πεντέλης κατέστη το κέντρο των φιλομονάχων φοιτητών της Θεολογικής Σχολής. Ο πατήρ Γεώργιος ενέταξε στη μοναχική ζωή τα δύο πρώτα πνευματικά του παιδιά, τον ασκητικό πατέρα Πανάρετο από την Κοζάνη και τον απλοϊκό πατέρα Μελέτιο από την Λάρισα, σημερινό επίσκοπο Κατάγκας της Αφρικής. Η γνωριμία του με τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη, ο οποίος λόγω της φιλίας του με τον πατέρα Θεόκλητο τακτικά επεσκέπτεται την Ιερά Μονή και ησύχαζε από τον κόπο της διοικήσεως εκεί, συνετέλεσε ώστε να αποδεχθεί πρόσκληση του Νικολάου να μετατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και να επανδρώσει μια ιστορική παλαιά μονή του Αγίου Γεωργίου Αρμά. Έτσι, στο τέλος του 72 εγκαθίσταται στην Ιερά Μονή Αρμά και στις 8 Απριλίου του 1973 ενθρονίζεται ηγούμενος, αφού προηγουμένως την Κυριακή το πρωί, Τετάρτη νηστιών στη Χαλκίδα, ο αείμνηστος Νικόλαος τον προχειρίζει αρχιμανδρίτη και πνευματικό. Την ίδια ημέρα χειροτονεί τον μοναχό Πανάρετο Διάκονο. Η χαρά του Μητροπολίτου, του Ιερού Κλήρου και του λαού ήταν απερίγραπτη. Ο Νικόλαος με τα δακρύων ευχαριστούσε τον πατέρα Γεώργιο για το μεγάλο δώρο της παρουσίας του. Για το λίγο διάστημα που έμεινε στη μονή του Αρμά, η Χαλκίδα έζησε ημέρες πνευματικής ανατάσεως. Πατήρ Γεώργιος εσχημάτισε την πρώτη αδελφότητα με τους μοναχούς Παύλο, σημερινό Μητροπολίτη Ιατίστης, Πανάρετο, Μελέτιο, Τιμόθεο, Νεκτάριο, Σιμεών, Νικόδημο και Γρηγόριο. Ο Άγιος Γεώργιος Αρμάς έγινε κέντρο λειτουργικής και πνευματικής ζωής. Το άλλοτε έρημο μοναστήρι πήρε ζωή. Άρχισε η ανοικοδόμηση νέας πτέρυγας και η ανακαίνιση του καθολικού. Οι ολονικτίες προσήλκυαν πολλούς νέους εκ Χαλκίδος και εξ Αθηνών. Η ακτινοβόλος παρουσία του πατρός Γεωργίου και των μοναχών πολλούς ανθρώπους ανέπαυαν και χειραγωγούσαν στην εν Χριστώ ζωήν.
Τον Ιούλιο του 1974 ξέσπασε η μεγάλη εκκλησιαστική καταιγίδα. Μεταξύ των 12 εκπτώτων Μητροπολιτών ήταν και ο Χαλκίδος Νικόλαος. Ο πατήρ Γεώργιος, μη θέλοντας να συμπράξει με τη νέα κατάσταση, ανεχώρησε με ολόκληρη την αδελφότητα για το Άγιον Όρος. Η τελευταία υπογραφή του Νικολάου πρώτης απομακρύνσεώς του ήταν τα απολυτήρια του πατρός Γεωργίου και της συνοδείας του. Στο περιβόλι της Παναγίας τον υποδέχθηκαν οι αγιορείτες μοναχοί και του παρέδωσαν την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου, όπου επί 40 χρόνια ηγουμένευσε, εχειροθέτησε δεκάδες μοναχούς και ανέδειξε την ιστορική και αγιασμένη Μονή του Οσίου Γρηγορίου ως τόπο γαλήνης, πνευματικότητος, προσφοράς και αγιασμού. Η προσφορά του εκεί θα αξιολογηθεί από ανθρώπους που τον έζησαν εκ του σύνεγγης. Η Εκκλησία Σύμπασα όμως μαρτυρεί για την αγάπη του προς κάθε προσερχόμενο και εξητούντα σωτηρία, για τη συμπάθειά του προς τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά νέους, για τους οποίους είχε ειδική μέρημνα και φιλοξενία στον ξενώνα της Μονής, για την συμπαράστασή του στην εξωτερική Ιεραποστολή, με την αποστολή μετά τον αδόκητο θάνατο του πατρός Κοσμά, του αδελφού της Μονής, σημερινού Επισκόπου Κατάγκας Μελετίου, για την υπεράσπιση της Ορθοδόξου Πνευματικότητος με δημοσιεύματα, επιστολές και ομιλίες του ιδίου και επιλέκτων αδελφών της Μονής, για την πατρική προστασία πολλών γυναικείων μοναστηριών, τις αδελφές των οποίων καθοδηγούσε πνευματικά, για την εκδαπάνησή του στον αγώνα του αγιασμού και της σωτηρίας. Πατήρ Γεώργιος Καψάνης υπήρξε μια ισχυρή προσωπικότητα του Αγίου Όρους με χριστιανική συνέπεια, διδακτική παρουσία, ηχηρό λόγο, κοινωνική συναντήληψη και εκκλησιολογική θεολογία. Το όνομά του ήταν συνυφασμένο με το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, την ακύβδηλη και ανυπόκριτη αγάπη, την αθώα παιδική ευθύτητα, την ανυστερόβουλη προσφορά και την χριστομίμητη ανεξικακία. Η ευαισθησία του στα θέματα της Ορθοδόξου Θεολογίας τον όθησε να γράψει ευθαρσός και να θίξει με ευγένεια και ευπρέπεια τις εκτροπές από τους ιερούς κανόνες και τις τάσεις εκοσμικεύσεως που κατά καιρούς παρατηρούνται μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Ήταν αυστηρός και αμετάθετος από τις αρχές της Εκκλησίας. Δεν ήταν όμως ποτέ φανατικός και πείσμων. Όλες του τις σκέψεις τις περνούσε μέσα από το κόσκινο της νοεράς προσευχής, της μυστηριακής καθάρσεως και της λειτουργικής βιωματικής αναπλάσεως της ψυχής και του νοός του. Με τον τρόπο αυτό έβρισκε την σύνεση εν το μυστηρίο του Χριστού. Ελέγχθη ότι η Παπική Εκκλησία είναι μια ανεστραμμένη πυραμίδα, στην βάση της οποίας, στην κορυφή και βάση της οποίας, είναι ένας άνθρωπος, ο Πάπας. Εάν θυγεί το προτείον και το αλάθητον, όλος ο θεσμός, ο ανθρωποκεντρικός θεσμός της Παπικής Εκκλησίας διαλύεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Παπικοί είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές οικονομίες και πολλά να αποσιωπήσουν. Αλλά το προτείον και το αλάθητο ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και το φιλιόκβε το συζητάνε. Το προτείον και το αλάθητο ποτέ. Γιατί με αυτό ίσταται η πίπτη όλος ο ανθρωποκεντρικός θεσμός της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και γι' αυτό εμείς και με την προσευχή μας και με την αγάπη μας και με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να τους βοηθήσουμε σιγά σιγά να το αντιληφθούν αυτό. Και όσοι έχουν καλή προαίρεση το αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν δυτικοί παπικοί άνθρωποι οι οποίοι γίνονται Ορθόδοξοι. Και υπάρχουν και Προτεστάντες που γίνονται Ορθόδοξοι. Τελευταία στην Αμερική ένας πολύ μορφωμένος Προτεστάντης, ο Σέφερ, Υιός Προτεστάντου Πάστορος, πολύ γνωστού Προτεστάντου Πάστορος σε όλη την Αμερική, προσήλθε στην Ορθοδοξία. Και προσήλθε με πολύ επίγνωση. Και έγραψε και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, «Γιατί έγινε Ορθόδοξος», το οποίο έχει μεγάλη απήχηση στην Αμερική, τώρα πρόσφατα. Το βιβλίο αυτό έχει μεταφράσει στα ελληνικά και θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά και νομίζω θα κάνει και πολύ αίσθηση για θα δείξει πράγματι πώς και οι ξένοι οι ετερόδοξοι αισθάνονται την ανάγκη να ανακαλύψουν την ορθόδοξη πίστη μας. Τώρα δε στην Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, ολόκληρες ενορίες προτεσταντών προσέρχονται στην Ορθοδοξία. Οι Άγιοι Πατέρες λένε το εξής,
Ο διάβολος έχει διαφόρους τρόπους να πλανήσει τους ανθρώπους. Ο ένας είναι η αμαρτία, να το ρίξει σε διάφορες αμαρτίες. Όταν δεν μπορεί να το ρίξει σε αμαρτίες, του λέει έλα εδώ πέρα τώρα, εγώ θα σε οδηγήσω να βρεις μια πιο αληθινή πίστη. Το ρίχνεις στην αίρεση. Θυμάστε εκεί στο γεροντικό που πήγε ένας, είπαν σε ένα βά. Γέροντα λέει, είσαι ψεύτης. Είμαι λέει. Δεν ήταν, αλλά από ταπείνους που είπε. Γέροντα είσαι τούτο. Είμαι. Γέροντα είσαι το άλλο. Είμαι. Γέροντα είσαι αιρετικός. Με τη χάρη Θεού αιρετικός δεν είμαι. Διότι όσο αμαρτωλός και ένα άνθρωπος μετανιώνει και σώζεται. Ο αιρετικός δύσκολα μετανιώνει. Γιατί ο Σατανάς τον πιάνει καλά καλά και δεν τον αφήνει εύκολα. Γι' αυτό είναι πολύ πόνος να βλέπουμε τα φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, τους Ορθοδόξους αδελφούς μας, να πέφτουν σε αυτές τις φοβερές παγίδες των Προτεσταντών, των Πεντηκοστιανών, των. Κανένας δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την σύνεση και διάκριση του πατρός Γεωργίου σε όλα τα κείμενά του, στα ελεγκτικά άρθρα του, στα ποιμαντικά και κανονικά έργα του. Διαπιστώνεται η γλυκύτητα των λόγων του και η ευγένεια του χαρακτήρος του. Πράος και ταπεινός στη καρδία, έχοντας το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει, δίδασκε την ευσέβεια από νεότητός του μέχρι της τελευταίας οδυνηρής περίοδου της ζωής του, με την δύναμη της Θείας Χάριτος και της εσωτέρας γνώσεως. Εστάθηκε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος, δια των Κύριων και δια την Ορθόδοξο πίστη. Προσφυλέστατος γέροντας αρχιμανδρίτης πατήρ Γεώργιος Καψάνης, πέρασε στην ιστορία αφήνοντας πίσω τα ίχνη μιας Αγίας Διαβάσεως. Η κοινωνία της πίστεώς του και της αγάπης του γίνεται ενεργής και μετά την κοίμησή του, γιατί πιστεύουμε ότι έβρε παρησίαν ενώπιον Θεού και πρεσβεύει υπέρ ημών. Ας αναπαύεται μετά τον απαιών ως Αγίων εις την αγύρω μακαριότητα. Ο Φθιώτιδος Νικόλαος. Ο μακαριστός γέρον εκοιμήθηκε κυρίως στις 8 Ιουνίου του 2014, δοκιμαζόμενος από πολλά προβλήματα υγείας. Είχε παραιτηθεί λίγο καιρό πριν από την ηγουμενία της Ιεράς Μονής, στη θέση του οποίου εξελέγει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χριστοφόρος. Ο γέρον Γεώργιος επίμανε την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου για περισσότερα από 40 έτη και αναγνωρίστηκε ως μια από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του σύγχρονου αθωνικού μοναχισμού με πολυεπίπεδη προσφορά. Μεγάλη έφεση και διεισδυτικό πνεύμα επέδειξε ο γέρον Γεώργιος στα θεολογικά γράμματα. Ιδιαίτερα γνωστή υπήρξε η διδακτορική του διατριβή για την ποιμαντική των φυλακισμένων. Εκπώνησε επίσης διατριβή επί ηφηγεσία με τίτλο «Η ποιμαντική διακονία κατά τους ιερούς κανόνας», η οποία δεν υποβλήθηκε λόγω της εγκαταβίωσής του στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το πολύ σημαντικό αυτό έργο εκδόθηκε αργότερα μαζί με άλλα έργα του γέροντος, τα οποία σηματοδότησαν μια σπουδαία συγγραφική, πνευματική και θεολογική παραγωγή. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι «Εμπειρίες της Χάριτος του Θεού», «Η ιδεολογική ορθοδοξία των αντιχαλκιδονίων», «Η θέωσης ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου», «Η κυριακή προσευχή», «Η ορθόδοξος πίστης μας και οι πλάνες των Ιεχωβητών», «Θέματα εκκλησιολογίας και ποιμαντικής», «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκαλος της Θεώσεως», «Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στη ζωή μας», «Ορθοδοξία και ουμανισμός», «Ορθοδοξία και παπισμός», «Ορθόδοξος μοναχισμός και Άγιον Όρος». Ο γέρον Γεώργιος αξιώθηκε τη μεγάλη ευλογία να αναχωρήσει την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, την οποία τόσο αγάπησε και ολοθύμως υπηρέτησε. Ιεράρχες, μοναχοί και μοναχές, κλήρος και απλός κόσμος συνέρευσαν στο μετόχι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μονής Γρηγορίου στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, για να αποτίσουν φόρο τιμή στο γέροντα Γεώργιο Καψάνη πριν το σεπτό του σκήνομα μεταβεί στην αθωνική γη. Έλεγε ο ίδιος ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος. Στο διάστημα που ο Θεός με αξίωσε να είμαι στο Άγιο Όρος,
είδα την κοίμηση 15 πατέρων. Μου έκανε εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι πατέρες είχαν έναν πάρα πολύ καλό θάνατο, αλλά ότι ως άνθρωποι μπορεί να είχαν και κάποιες αδυναμίες. Τους αξίωσε ο Θεός με πολλή ειρήνη να φύγουν από αυτόν τον κόσμο με εξομολόγηση και με μετάνοια. Μερικοί μάλιστα από αυτούς προεγνώρισαν και το θάνατό τους. Αυτό παρηγορεί και εμάς τους νεωτέρους, ότι ο Θεός πράγματι σε αυτούς που αγωνίζονται δίνει τη χάρη Του και τους αξιώνει τελικά να φύγουν από αυτόν τον κόσμο ειρηνικά, εν χάριτη, και έτσι να μεταβούν στον κόσμο της αιωνιότητος, εκεί όπου μας περιμένει ο Χριστός, η Παναγία και η Άγιοι. Οι χαριτωμένοι πατέρες του Αγίου Όρους αφήνουν και τα σώματά τους στα κημητήρια του Αγίου Όρους. Τα οστά τους μάλιστα πολλές φορές ευωδιάζουν. Συνέβη και στο μοναστήρι μας, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ, σε κάποια ανακαίνιση του οστεοφυλακίου της Μονής, την οποία εκάναμε. Το οστεοφυλάκιο είναι κάτω από τον κημητηριακό ναό των Αγίων Πάντων, στον οποίο λειτουργούμε κάθε Σάββατο. Κάθε Παρασκευή βράδυ γίνεται πανηχής, κατά την οποία μνημονεύονται τα ονόματα όλων των και κοιμημένων πατέρων. Κάτω από το παρεκκλήσι αναπαύονται τα οστά των πατέρων. Όταν ανεκαινίζεται το οστεοφυλάκιο, τα οστά μεταφέρθηκαν μέσα στο παρεκκλήσι. Κατά το διάστημα αυτό, όποιος εισήρχε τον στο χώρο του κημητηριακού ναού, αισθανόταν πολύ έντονα μια ευωδία να τον περιλούει. Από παλιό μας αθωνικό ημερολόγιο. Φτάσαμε στον αρσανά της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Η παιδική χαρά του Αγίου Όρους, έτσι την αποκαλούσε γλυκά ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, θέλοντας να δείξει την αγνότητα και την θαυμαστή παιδικότητα των μοναχών της. Οι μορφές των γρηγοριατών πατέρων σου μεταδίδουν το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα της πίστης μας και ανεπιτίδευτα σου θυμίζουν τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και τον δικό του ξεχωριστό χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη, χαρά μου, το λαδάκι από το καντιλάκι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, μιας εκ των προστατηδών της Μονής, αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό και σίγουρο φάρμακο για κάθε πόνο ψυχής και σώματος. Ενώ το κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος σε ήχο τέταρτο έχει μια ιδιαίτερη κατάνοιξη κάθε φορά που ψέλνεται προς τιμήν του φρουρού και σκεπαστή των ναυτικών και της Μονής του Οσίου Γρηγορίου. Σε αυτήν την παιδική χαρά όμως, το πιο σημαντικό παιχνίδι που παίζεται είναι αυτό της ζωής. Μια ζωής που παλεύει να χαμογελάσει ξανά, να αισθανθεί δυνατή μα κυρίως απεξαρτημένη από όλα τα άλλα, πλην του Θεού. Σε εκείνον και την σπλαχνική μητέρα του αναθέτουν τις ελπίδες τους όλα τα παιδιά που παλεύουν καθημερινά με τον Θεό, ελπίζοντας πως τελικά θα χάσουν από εκείνον. Τα παιδιά του προγράμματος απεξάρτησης της Γρηγορίου, πιασμένα από το χέρι, με μάτια που διψούν για αγάπη, πηγαίνουν πρόθυμα στα δικά τους διακονήματα. Συμπαρίστανται το ένα στο άλλο, σου μιλούν με αγάπη και κάνουν μετάνοιες συνεχώς μπροστά στα πόδια του Χριστού, δίνοντας κουράγιο σε σένα που στην αρχή αμήχανα τα κοιτάς. Στο αρχονταρίκι της Μονής ένας πατέρας ζητούσε σπαρακτικά βοήθεια για το γιο του. Ολυμπιονίκης, από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, ένα παλικάρι που εδώ και 7 χρόνια πολεμάει στον πιο σκληρό στίβο της ζωής, με τα υψηλά εμπόδια των ουσιών να φαίνονται απροσπέλαστα ως τώρα. Το βλέμμα του φανέρωνε απελπισία, μα έκρυβε και ελπίδα. Σίγουρα αν η έκφρασή του μετουσιωνόταν σε κραυγή σε όλη την περιοχή της δυτικής πλευράς του όρους, θα αντιχούσε το «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ο ηγούμενος της Μονής, μια από τις πλέον σεβάσμιες αγιορείτικες μορφές, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που
Στο πρόσωπό του ενώνει το χθες και το σήμερα του μοναχισμού με τον σοφό του λόγο. Μια διαρκής υπενθύμηση της δικής μας επίγειας αποστολής, που δεν είναι άλλη από την θέωση. Στέκεται δίπλα σε κάθε μοναχό σαν πατέρας και ποιμένας, αγρυπνά. Νοιάζεται για όλα τα αναγκεμένα σπλάχνα του Θεού που καταφεύγουν στην αγκαλιά της Παναγίας, στη ζεστασιά της Γρηγορίου, που παλεύουν να ελπίσουν, να ζήσουν και να αγαπήσουν τον εαυτό τους, μα κυρίως τον πλαστουργό τους. Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες νέων ανθρώπων, με οικογένειες και παιδιά, δεν παραλείπουν στις καθημερινές τους προσευχές να θυμούνται τον αγαπημένο τους γέροντα, το γέροντα Γεώργιο, και όλους τους γρηγοριάτες, χαρούμενους ασκητές της ησυχίας, της συμπόνιας και της έμπρακτης αγάπης, την δική τους παντοτινή αθωνική οικογένεια. Καλό παράδεισο σοφέ μας γέροντα, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ακούσαμε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα. Ήταν το αφιέρωμα από το Άγιον Όρος στον ουρανό που προετοίμασε η Ιερά Μονή Ισοδείων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος, ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, μακαριστού γέροντα Γεωργίου Καψάνη. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Συναγερμή Βενετσάνος. 210-410-2010. Κάμερες ασφαλείας, φύλαξη, περιπολίες, κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Ζωσιμάδων 40 στο κέντρο του Πειραιά και Πατρών 76α.